Είμαστε, σήμερα ήρθαμε στο Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας. Είμαστε παρατασιούχοι στην Καθαριώτα. Είμαστε 21 άτομα. Έχουμε έρθει να βρούμε το δίκιο μας, να μπορέσουμε να δικαιωθούμε και στα δικαστήρια αλλά και από το Δήμαρχο. Το πρώτο θέμα που θέλω να πω. Ο κύριος Μεσκούρης αναφέρθηκε στην κυρία Μαραβελή ότι πρέπει να μας ζητήσει συγγνώμη γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας έπαιξε. Όχι, δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι. Δηλαδή, πάμε πολιτικά. Εμείς δεν απευθυνθήκαμε στον Δημοκράτη Δήμαρχο, απευθυνθήκαμε στον Δήμαρχο Τριφυλίας, γιατί είμαστε δημότες Τριφυλίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μας συζητάνε για το οικονομικό. Ότι δεν έχει συζητηθεί, πότε πρέπει να συζητηθεί. Εδώ και 2 μήνες τους έχουμε πει να το συζητήσουν για να μπορέσουν να μας βάλουν μέσα και να μας πληρώνουν κανονικά και να μπούμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, το τρίτο θέμα που θέλω να πω είναι ότι σήμερα πιστεύω ότι ήταν σκόπιμο να λείπει και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Γιατί ξέραν ότι θα έρθουμε. Εμείς ήρθαμε με τις καλύτερες διαθέσεις. Χθες ξεκινήσαμε έναν αγώνα με υπογραφές. Έχουμε μαζέψει 450 υπογραφές μέσα σε ένα 24ωρο. Που σημαίνει ότι ο κόσμος μας θέλει. Γιατί θέλει καθαριότητα, το κυριότερο. Και όχι πολιτιστικές εκδηλώσεις και το ΘΕΑ Αθήνε. Το κυριότερο και για τους τουρίστες είναι η καθαριότητα. Είναι και ο πολιτισμός, αλλά είναι η καθαριότητα. Μπορούν και μας έχουν ανάγκη. Όχι μόνο εμάς, και από το διαγωνισμό να πάρουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά, γιατί αυτό έχει βγει προς τα έξω. Όχι, αλλά έχουμε κλείσει 3 χρόνια και έχουμε, εμείς τουλάχιστον, έχουμε πραγματικά όλα τα δικαιώματα. Okay. Με τη θέληση του Δημάρχου μπορεί να γίνει αυτό. Η συμπολίτευση λοιπόν ζήτησε να γίνει ψηφοφορία. Η συμπολίτευση όμως αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι μείον τους. Δεν επιτρεπόταν. Έπρεπε να το συζητήσουν. Πιστεύω ότι είναι αναγκαία τα παιδιά να παραμείνουν στις εργασίες τους, γιατί τους χρειάζεται ο Δήμος και θα είναι πιο έφθαρμη η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, που αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα, δεν το κρύβουμε, αλλά προσπαθούμε με νύχια και παιδιά να κρατήσουμε το Δήμο καθαρό. Πιστεύω ότι πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν κάποτε, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στην εργασία.